Παραμονές των ευρωεκλογών με ανοιχτά τα ζητήματα βιωσιμότητας της ελληνικής και της ευρωπαϊκής γεωργίας που θέτουν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 10η έκδοση του Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν βάζει τη Μεσσηνία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η κοινή αγροτική πολιτική που αποτελεί και το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου είναι μια αναγκαία πολιτική. Να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συνευθύνη και συμμετοχή στην διαμόρφωσή της. Με την ολοκλήρωση 10 χρόνων δραστηριοποίησης της ΓΕΑ Επιχειρήν στον πρωτογενή και ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, στο φετινό συνέδριο θα συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγάλο θέμα είναι το μέλλον. Είναι κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2027. Γιατί αυτή η συζήτηση θα έρθει στο τραπέζι στις αρχές του 2025 με το νέο Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το φετινό συνέδριο έχει διτή στόχευση, αφενός την ενημέρωση των συμμετεχόντων σε σχέση με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής και αφετέρου τη συζήτηση και τις προτάσεις πολιτικών και λύσεων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας σήμερα και στο μέλλον. Και εκεί θα πρέπει πολύ σοβαρά να ξεκινήσει ένας διάλογος, βλέποντας, κοιτώντας κατά μέτωπο και κατά πρόσωπο τα προβλήματα, αλλά κοιτώντας και με όραμα και με αυτή τη λογική της συνευθύνης στο μέλλον που πρέπει να το συνδιαμορφώσουμε μαζί με διάλογο. Κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και αγροδιατροφικού κόσμου αναμένεται να τιμήσουν την εκδήλωση. Επίτιμος ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, ενώ την κεντρική εισήγηση θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης. Πάντα στα συνέδριά μας φροντίζουμε να είναι ισχυρή και η ευρωπαϊκή διάσταση. Και φέτος έχουμε και τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας πολύ εξέχουσες προσωπικότητες. Στην Ολομέλεια της Έναρξης θα τοποθετηθεί ο αντιπρόεδρος της ΚΟΖΕΚΑ, των Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών, ο Λεωνάρντο Πόφερη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επισκέπτεται την Ελλάδα, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Είναι μεγάλη τιμή που θα τον έχουμε κεντρικό εισηγητή στο θεματικό εργαστήριο για τον ελαιοκομικό τομέα. Θα βρίσκεται στο ίδιο πάνελ και ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας που έχει υπευθύνη του το προϊόν. Άρα θα είναι παρόντες οι θεσμικοί εκπρόσωποι σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ασφαλώς μαζί τους το οικοσύστημα των παραγωγών, των εκπροσώπων της περιοχής που θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους.